Τραγουδάω για μια πόλη που έχω μέσα στην καρδιά. Νοσταλγικές εικόνες μιας άλλης εποχής, της δεκαετίας του 60, στην κατεχόμενη σήμερα Αμόχωστο, βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέσα από το British Path. Ο κύριος Γιάνγκος Κλεόπας ανακαλεί στη μνήμη του όλα τα όμορφα που έζησε στον τόπο που γεννήθηκε. Σε παίρνει αμέσως ο νου σου στους συγγενείς, στους φίλους που κυκλοφορούσαν εκεί. Στιγμιότυπα από την καθημερινότητα των κατοίκων και τις αμέτρητες ώρες στην όμορφη παραλία της Αμοχώστου. Μαζεύονταν όλοι οι παροσιώτες και μάλιστα μερικοί γνωστοί παροσιώτες, ο Ζανετίδης, έπαιζαν βόλεϊμπολ. Μαζευόμαστε εμείς μαθητές, μικροί κλπ. Να τους παρακολουθήσουμε, να τους θαυμάσουμε. Ο στόχος μας να κολυμπήσουμε μέχρι την Καμήλα. Να φτάσετε εκεί κολυμπώντας. 500-800 μέτρα από την παραλία. Δίχτυα στην παραλία, νου, τα θυμούμε πολύ καλά, διότι ήταν μεγάλη έκταση που τα είχαν απλωμένα εκεί. Στον Απόστολο Βαρνάβα, τρία αδέλφια μοναχοί γνωστοί σε όλο το χωριό, όπως μας λέει ο κύριος Κλεόπας, ζωγράφιζαν αγιογραφίες. Τραγουδάω για μια πόλη. Στοιχείο της παράδοσης, τα πανηγύρια. Πρέπει να είναι ο Άγιος Λουκάς, που ήταν έναν πολύ γνωστό πανηγύρι εκεί. Ιδιαιτέρως στα θεοφάνεια και στον κατακλυσμό. Έρχονταν λευκοσιάτες. Ήταν υπέροχα τα προϊόντα που υπήρχαν εκεί στα πανηγύρια. Εικόνες με άντρες κυνηγούς. Ο πους μου είχε πάντοτε σεπέτον, όπως το λέμε. Ήτανε κυνηγός. Κυνηγός. Τον ακολουθούσατε, πηγαίνατε μαζί του. Συχνά, ναι. Μένονται σκληρέ μάχε. Οι άντρες ξεφυλίζουν τις εφημερίδες. Ένας ανέμελος τρόπος ζωής στα καφενεία. Παίζουν χαρτιά και τάλι. Ελπίζω ότι θα πάμε και θα ζήσουν εκεί οι νεαροί, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Σχεδόν 6 δεκαετίες μετά, η πόλη Βουβή περιμένει τους νόμιμους κατοίκους της.